Χρόνια πολλά, εύχομαι το 2024 να είναι ένας χρόνος καλύτερος από το 23. Χαρά, οικογενειακή ευτυχία και δημιουργικότητα. Δημιουργικότητα για την πόλη μας, για το Δήμο μας, για τα χωριά μας και για τις οικογένειές μας. Θα ξεκινήσω με τις παρουσίες. Έτυχε να είμαι εγώ σε αυτόν τον άχαρο ρόλο που δεν μ' αρέσει καθόλου. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, έτσι τα έφερε. Λοιπόν, ξεκινάω με τις παρουσίες. Αλεξανδρή Δήμητρα, σας παρακαλώ πολύ τα μικρόφωνα να ανοίξετε όλοι για να... Επαναλαμβάνω, Αλεξανδρή Δήμητρα. Παρούσα. Αλεξίου Γεώργιος. Αβουσίδης Παναγιώτης. Βάλες Παναγιώτης. Βαρβαγιάς Δημήτριος. Βράνης Ιάρχος. Γιακουμής Σοκράτης. Γιαννάκας Νικόλαος. Γρήβα Περγαμινό Άννα. Παρούσα. Δαγέλης Χρήστος. Δάλας Αντώνιος. Παρόν. Καρασάβας Νικόλαος. Καρέκος Παναγιώτης. Καζανός Γεώργιος. Μαλιαρός Πατέρ. Κατσαμπέλης Παναγιώτης. Παρόν. Κατσαρός Κωνσταντίνος. Παρόν. Κοτσόλης Ελευθέριος. Κουρνέλης Παναγιώτης. Παρόν. Κουφέλος Παναγιώτης. Παρόν. Μαλιαρός Δημήτριος. Παρόν. Μανούς Παράσκος. Παρόν. Μαρινάτος Σωτήρης. Παρόν. Προβέτσας Παναγιώτης. Παρόν. Σεγερτζής Παναγιώτης. Παρόν. Σπανός Νικόλαος. Παρόν. Τακτικός Παναγιώτης. Παρόν. Τζιμής Προκόπης. Παρόν. Τσαγκάρης Βασίλειος. Παρόν. Τσακύρης Παναγιώτης. Παρόν. Τσιβγούλης Χρήστος. Παρόν. Τσιριγότη Νίκη. Παρούσα. Φλόρος Γεώργιος. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος. Παρόν. Φραντζέσκος Μιχαήλ. Παρόν. Χιωτέλη Ερυφίλη. Παρούσα. Έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο για ορισμό από την πλευρά μου Προεδρείου. Λοιπόν, αναθέτω τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, τον Κρυπιντήρη το Στρατή. Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 2/1/24 έως 36/26, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του νόμου 3852 κάθετος του 2010 όπως ισχύουν. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος από τη δεύτερη και ο Γραμματέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη ύστερα από έγγραφη πρόταση του επικεφαλής της κάθε παράταξης. Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί άλλος δημοτικός σύμβουλος εκτός από αυτόν τον οποίο υποδεικνύει ο επικεφαλής της παράταξης να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο από τα αξιώματα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου, κυρίου Χριστόφα Παναγιώτη, ως υποψήφιος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο Προβέτσας Παναγιώτης. Παρακαλώ με την ανάταση του χειρός, εάν εγκρίνεται. Έτσι, είμαστε ομόφωνα. Στη θέση του Αντιπροέδρου, το λόγο έχει ο κύριος Κουφέλος, θα μας προτείνει ποιον. Καλή χρονιά και από μένα. Καλή θητεία σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως παράταξη προτείνουμε την κυρία Αλεξανδρή, Δήμητρα Αλεξανδρή, για τη θέση του Αντιπροέδρου. Την κυρία Αλεξανδρή. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Τέλος. Της τρίτης εκλογικής δύναμης παράταξης της κυρίας Διεργότη ως υποψήφιος γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Αβουσίδης Παναγιώτης. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα.
Καλό το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να επικυρώσει διανάστες χειρός, τα κάναμε έτσι, το Πρόεδρο. Ο κύριος Προβέτζας έλαβε, πόσους? 35. Στη θέση της κυρίας Αλεξανδρή 35, κυρίας Ριγότη 35. Κυρίες και κύριοι, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ανακοινώνω τη σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 2/1/24 έως 30/6/26, η οποία έχει ως εξής. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Προβέτζας Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κυρία Αλεξανδρή, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Αυγουστίδης Παναγιώτης. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη, καλά κουράγια, να μας ανέχονται για τις γκρίνιες μας. Εμένα, έτσι. καλή επιτυχία και τους καλώ να πάρουν θέση στο Προεδρείο. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι σε όλους μας καλή χρονιά. Με υγεία πάνω απ' όλα και το νέο έτος θα ήθελα να φέρει τις επιτυχίες και τους στόχους που έχει θέσει η καθεμιά και ο καθένας από εμάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Δήμαρχο, τον Παναγιώτη Χριστόφα για την πρότασή του, όπως βέβαια και εσάς που την αποδεχτήκατε. Να αναλάβω από τη θέση του Προέδρου τον συντονισμό του κορυφαίου οργάνου του Δήμου Μυτιλήνης, του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι μια θέση ιδιαίτερα τιμητική, η οποία όμως συνοδεύεται και από μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, οφείλω να συμβάλλω στο να διαμορφωθούν όλες εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να επιτελέσει το σημαντικό θεσμικό του ρόλο. Αυτή όμως είναι και μια ευθύνη που δεν είναι μόνο δική μου, μοιράζεται και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαι βεβαίως πως όλο το επόμενο διάστημα, τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοι που μας απαρτίζουμε το Προεδρείο, θα έχουμε τη στήριξη και τη συνεργασία σας ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει υπηρετώντας τους δημότες και τις δημότησες του Δήμου Μυτιλήνης. Μπορεί ο Πρόεδρος, εγώ στην προκειμένη περίπτωση, να προέρχεται από τη συμπολίτευση. Όμως από την πλευρά μου, δεσμεύομαι ενώπιόν σας πως θα λειτουργήσω ως Πρόεδρος κάθε συμβούλου με δίκαιη μεταχείριση όλων, χωρίς εύνοιες ή βάρος των συναδέλφων, με οδηγό τα όσα ορίζει ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή. Και τώρα καλούμαστε να εκλέξουμε τα μέλη για τη Δημοτική Επιτροπή και καλούν τα μέλη όλα να προβούν στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου από το χρονικό διάστημα 2/1/24 έως 30/6/26, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του νόμου 3852 του 2010, όπως ισχύει. Όπως ξέρουμε, στη Δημοτική Επιτροπή η παράταξη της πλειοψηφίας δικαιούται 5 εκλεγόμενα μέλη και η παρατάξη της μειοψηφίας 3. Οι σύμβουλοι της παράταξης της πλειοψηφίας ψηφίζουν μόνοι τους μόνο τον υποψήφιο της παράταξης της πλειοψηφίας. Αντίστοιχα, οι σύμβουλοι του συνόλου των παρατάξεων της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους που προτείνουν οι παρατάξεις της μειοψηφίας συνολικά σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από το ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας. Και κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να δηλώσετε τα μέλη τα οποία θα προτείνετε ως τακτικά και ως αναπληρωματικά για τη Δημοτική Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά με υγεία σε όλους και όλους και σε όλες τις δημότησες και τους δημότες του Δήμου. Να πω Πρόεδρε ότι ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής προτείνεται αλλά δεν ψηφίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Καρασάβας και υποψήφια μέλη της Δημοτικής Επιτροπής από την παράταξη του Δημάρχου είναι ο Αλεξίου Γεώργιος, ο Βάλης Παναγιώτης, Γιακουμής Σοκράτης, Γιαννάκας Νικόλαος, Δαγέλης Χρήστος, Καρέκος Παναγιώτης, Κοτσόνης Ελευθέριος, Μαρινάτος Σωτήριος, Τσιβγούλης Χρήστος και Χιωτέλη Ερυφίλη.
και τακτικά και αναπληρωματικά. Παρακαλώ τον πρόεδρο της, τον κύριο Κουφέλο, να ορίσει τους υποψηφίους. Σαν τακτικά μέλη ορίζουμε τον, θέλουμε μάλλον τον κύριο Παναγιώτη Κατσαβέλη, τον Κώστα τον Φραγκόπουλο και τον Παναγιώτη Κουνέλη. Αναπληρωματικά, Δημήτρης Βαρβαγιάννης, Παναγιώτης Τσακύρης και ο Παράσχος, ναι, Παράσχος Μανούσος. Κυρία Τσιριγότη. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι στη Δημοτική Επιτροπή οφείλουν να εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις. Γι' αυτό το λόγο θέτουμε και εμείς υποψηφιότητα και οι δύο σύμβουλοι της παράταξης, ο τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα, Τσιριγότη Νίκη και Αυγουστίδης Παναγιώτης. Θεωρούμε ότι πρέπει να εκπροσωπηθούν όλες οι παρατάξεις και αυτό να γίνει αποδεκτό από το σύνολο της μειοψηφίας και να εκπροσωπηθούν οι παρατάξεις ανάλογα φυσικά αναλογικά με τις δυνάμεις τους. Στην πλειοψηφία παράταξη ψήφισαν 21. Είχαμε 20 έγκαιρα, ένα άκυρο. Πήραν κατά σειρά προτεραιότητος είναι η Χιωτέλη Ερυφίλη, ο Καρέκος ο Παναγιώτης, ο Γιακουμής ο Σοκράτης, ο Αλεξίου ο Γιώργος και ο Τσιβούλης ο Χρήστος. Είναι τα τακτικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη είναι ο Γιαννάκας ο Νίκος, ο Δαγέλης ο Χρήστος, ο Μαρινάτος ο Σωτήρης, ο Κοτσόνης ο Λευτέρης και ο Βάλεσης ο Παναγιώτης. Όσον αφορά και το άλλο ψηφοδέλτιο, τακτικά μέλη είναι ο Κατσαβέλης ο Παναγιώτης, ο Κουνέλης ο Παναγιώτης και ο Φραγκόπουλος ο Κώστας. Αναπληρωματικά μέλη ο Τσακύρης ο Παναγιώτης, ο Μανούσος ο Παράσχος και ο Βαρβαγιάννης ο Δημήτρης. Η κυρία η Τσιριγότη Νίκη και ο κύριος Αυγουστίδης Παναγιώτης. Τα αναπληρωματικά. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Έχουμε κάτι άλλο. Μια δήλωση αν μπορούμε να κάνουμε κύριε Πρόεδρε. Εδώ η Τσιριγότη. Ναι, μια δήλωση μόνο αν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι ιδιαίτερα θετική, με δεδομένο ότι δεν εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις με δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία, όπως γνωρίζουμε με βάση το συγκεκριμένο νόμο, είναι μια υπερεπιτροπή, που ουσιαστικά σε πάρα πολλά ζητήματα θα αντικαταστήσει τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου. Μας λυπεί η εξέλιξη αυτή. Θεωρούμε ότι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι με την απόφασή του να ορίσει, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέλος της παράταξής μας, να παρατηρεί δηλαδή τις διαδικασίες της Δημοτικής Επιτροπής. Γι' αυτό ζητάμε από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να οριστούμε παρατηρητές, οι δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι, τέλος πάντων ο ένας αναπληρώνει τον άλλον στην περίπτωση που δεν μπορεί ένας από τους δυο μας. Δηλαδή να καταχωρηθεί στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ενημερωνόμαστε με την διάταξη, με την μερίσια διάταξη συγκεκριμένης επιτροπής, με τη θεματολογία και με ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Κυρία Τσιριγότη, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα τεθεί το θέμα σας, προκειμένου να εκπροσωπείτε, να βρίσκεστε, να παρακολουθείτε ως παρατηρητές τις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ναι, το βάλουμε και τώρα. Κανένα πρόβλημα. Κυρία Τσιριγότη, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι σε 5 μέρες. Επομένως, υπομονή για 5 μέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και θητεία σε όλους. Και η συνεδρία σε τελείωσε για σήμερα.